για κινηματογράφο, για νέες κυκλοφορίες, για ενημέρωση, για το πανεπιστήμιο. Ακούς ΑΠΕΦΕΜ. Εδώ ακούς τα πάντα. Web Radio ΕΑΠ. Εδώ λοιπόν για άλλη μια φορά στον αέρα του ΑΠΕΦΕΜ, στους 90,4 μέσω της συχνότητας του ημέρα FM και φυσικά στον αέρα του Web Radio ΕΑΠ. Και η επόμενη συνέντευξη εδώ από το Patras IQ έχει να κάνει με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχω δίπλα μου τον κύριο Ζαφύροπουλο Γιάννη από το Εργαστήριο Χημίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν και στο ραδιοφωνικό αέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα θέλατε να μας πείτε ακριβώς τι παρουσιάζετε σήμερα εδώ στο περίπτερό σας? Θα σας πω, ναι. Εμείς καταρχάς, όπως είπατε, είμαστε από το Εργαστήριο Χημίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Εγώ είμαι υποψήφιος διδάκτορος στο Εργαστήριο Χημίας. Είμαι ο Ζαφυρόπουλος ο Γιάννης. Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ είναι μια συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ και πιο συγκεκριμένα με το Τμήμα του Βοηθού Φαρμακοποιού, που έρχονται τα παιδιά και παρακολουθούν το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημίας. Ναι, ναι. Και στα πλαίσια μιας εργαστηριακής άσκησης που κάνουν οι φοιτητές, είναι να παρασκευάσουμε σαπούνι από απόβλητα έλαια. Οπότε ο σκοπός είναι να βάλουμε τους φοιτητές σε μια διαδικασία να πάρουν μια ύλη η οποία είναι απόβλητο και πιο συγκεκριμένα είναι το κατακάθι του καφέ. Κάτι το οποίο πετάγεται προφανώς. Κάτι το οποίο πετάγεται, ναι. Εμείς εκμεταλλευόμαστε αυτό το απόβλητο, το παίρνουμε, mm-hmm. αποσπάμε το έλαιο με μια διαδικασία εκχύλισης. Και στη συνέχεια το συγκεκριμένο έλαιο το χρησιμοποιούμε μέσω της σαπωνοποίησης για να φτιάξουμε τα κλασικά σαπούνια που χρησιμοποιούμε. Πέρα τώρα από αυτό το έλαιο χρησιμοποιούμε και τηγανισμένα λάδια, mm-hmm. τα οποία και αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε σαπούνι. Και όλο αυτό το κάνουμε για να δουν οι φοιτητές ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν απόβλητες ύλες για να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο μετά μπορεί να έχει μια προστιθέμενη αξία. Να ξεκινήσουν δηλαδή από μια πρώτη ύλη η οποία έχει μηδενικό κόστος, απλά χρειάζεται να τη συλλέξουμε. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να του κάνουμε μια περαιτέρω επεξεργασία, όπως είναι το τηγανισμένο λάδι. Απλά μια διήθηση μπορούμε να του κάνουμε για να κρατήσουμε τα στερεά υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν μέσα και να το εκμεταλλευτούμε εμείς με διάφορους τρόπους. Εγώ, πέρα από το αυτό που κάνουμε στους φοιτητές, σαν υποψήφιος διδάκτορ, μετατρέπουμε τα απόβλητα έλαια σε πετρέλαιο. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε καταλύτες, στους οποίους μας βοηθάνε να μετατρέπουμε τα τρικλικερίδια που περιέχονται μέσα στα έλαια, διασπάμε τις αλυσίδες των τρικλικεριδίων και παίρνουμε τους υδρογονάνθρακες που είναι συμβατοί με το ντίζελ που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα. Το οποίο δηλαδή αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, ναι, βεβαίως. Και έχει και καλύτερες ιδιότητες, γιατί το συμβατικό πετρέλαιο περιέχει μέσα το θείο. Και αυτή είναι και η μυρωδιά που βγάζουν τα ντίζελ. Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης έχουν αυτή την χαρακτηριστική μυρωδιά του θιάφη, το θείο που περιέχεται mm-hmm. μέσα. Εμείς αυτό που βγάζουμε από το τηγανισμένο λάδι δεν περιέχει θείο μέσα καθόλου. Οπότε κάνει καλύτερη καύση και βοηθάει καλύτερα να δουλεύουν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Και είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή ή χρονοβόρα? Είναι δύσκολη, έχει και κάποιο κόστος γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε υψηλή θερμοκρασία και να χρησιμοποιήσουμε και παροχή υδρογόνου. Mm-hmm. Αλλά αυτό, άμα χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα μετά, περιορίζεται το κόστος. Γιατί αυξάνεται η παραγωγή, οπότε το κόστος μειώνεται. Και αν συλλογιστούμε ότι παίρνουμε ένα απόβλητο και δεν χρειάζεται να το αγοράσουμε την πρώτη ύλη, ενώ το πετρέλαιο στοιχίζει πολύ ακριβό και ξέρουμε ότι είναι και ρυπογόνο κιόλας. Mm-hmm. Σωστά. Οπότε τα ωφέλη είναι πολλαπλάσια. Πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Είναι και βασίζεται και πάνω στην ανακύκλωση. Έχω παρατηρήσει από όλες τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες ότι η ανακύκλωση είναι κάτι το οποίο έχει μπει για τα καλά στις είναι μας, πλέον ναι. Η καινοτομία του. Αυτό πρέπει δηλαδή να μπει στην καθημερινότητα του Έλληνα γενικά. Ακόμα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι στη Γερμανία ανακυκλώνουν το 80% των απορριμμάτων, ενώ εμείς εδώ έχουμε φτάσει μόνο στο 20%. Οπότε γι' αυτό είναι και κάτι που λέω ότι γι' αυτό οι Γερμανοί κερδίζουν πάλι, γιατί χρησιμοποιούν ξανά και ξανά τα απόβλητά τους. Ενώ εμείς απλά τα πετάμε και τα καίμε και πληρώνουμε και το κόστος που τα θάβουμε. Σωστά. Όχι, είναι και πολύ εντυπωσιακό το πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πάρα πολλά πράγματα. Εγώ σας είπα τώρα, εμείς εκμεταλλευόμαστε το κατακάθι του καφέ, το τηγανέλαιο. Mm-hmm. Άλλα παιδιά σε άλλα περίπτερα εδώ παρουσιάζουν τις δουλειές τους, παίρνουν κτηνοτροφικά απόβλητα, παίρνουν. Από την ελιά, η ελιά που έχουμε εδώ,
τα φύλλα της ελιάς, ναι, τον καρπό της ελιάς. Είναι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι εντυπωσιακότατο και πραγματικά ανοίγει λίγο το μυαλό σου αν περάσεις μια βόλτα από την έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας. Θέλω να ρωτήσω άλλη μια ερώτηση για τα σαπούνια που κάνετε στο εργαστήριο. Ναι. Γίνονται με σκοπό, είναι λίγο θεωρητική, γίνονται με σκοπό να μάθουν τα παιδιά τη διαδικασία, δηλαδή ο διδακτικός στόχος του εργαστηρίου, ναι, ναι, είναι να μάθουν τη διαδικασία, τη χημική διαδικασία. Τη χημική διαδικασία της απονοποίησης, η οποία περιλαμβάνει την υδρόλυση των εστέρων που περιέχονται μέσα στα έλαια. Δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία, όλα τα έλαια. Καταρχάς, οποιοδήποτε έλαιο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε σαπούνι, γιατί περιέχει μέσα εστέρες. Απλά κάθε έλαιο έχει διαφορετικές ιδιότητες και γι' αυτό δίνει διαφορετικό χαρακτηριστικό στο σαπούνι. Οπότε αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε στους φοιτητές, ότι διαφορετικό έλαιο μας δίνει διαφορετικής ποιότητας σαπούνι. Και να δούνε τη διαδικασία ολόκληρη και να δούνε και τη χημική διεργασία πίσω από τη διαδικασία που πραγματοποιούν. Και είναι δύσκολη εγώ τώρα βγαίνει ο δημιουργός από μέσα μου. Μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι. Βεβαίως μπορείς να το κάνεις και στο σπίτι. Υπάρχουν άπειρα βιντεάκια στο YouTube που βλέπεις ο καθένας παίρνει μια κατσαρόλα, βάζει λίγο μέσα το λάδι, μια πηγή θερμότητας χρειάζεσαι, λίγη καυστική σόδα, τα αναμειγνύεις, απλά να προσέχεις τις αναλογίες, να βάλεις σωστές αναλογίες και μετά στο τέλος παίρνεις το σαπούνι. Σαν διαδικασία είναι πολύ απλή. Προσέχεις να μην ανατιναχτείς, ναι, βέβαια. Αλλά σαν διαδικασία είναι, το κάνανε και οι παππούδες μας και εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που τα άβαζε στην κατσαρόλα εκεί, τα γύρναγε γύρω-γύρω, τα ανακάτευε και έφτιαχνε το σαπούνι το κλασικό. Μπορείς να βάλεις και κάποιο θέρεο έλαιο για να το αρωματίσεις, γιατί από μόνο το σαπούνι αυτό, ναι, δεν έτσι, μυρίζει. Συνήθως και αυτά τα έλαια τα οποία είναι χειροποίητα και είναι με λάδι, έχω παρατηρήσει ότι είναι και πιο καλά και για το δέρμα και, είναι πιο και για αλλεργίες και για τέτοια, ναι, ναι, πράγματα. Ναι, ναι, αυτό ισχύει, είναι πιο ενυδατικά γιατί δεν διαχωρίζεις το παραπροϊόν που βγαίνει της γλυκερόλης. Όταν φτιάχνεις το σαπούνι, παράγεται ένα παραπροϊόν από την υδρόλυση των εστέρων, η γλυκερίνη. Τη γλυκερίνη οι βιομηχανίες τη χρησιμοποιούν μετά, γιατί είναι ακριβώς σαν προϊόν. Mm-hmm. Όταν το φτιάχνεις εσύ μόνος σου, τη γλυκερίνη μένει ένα ποσοστό μέσα στο σαπούνι και βοηθάει, γιατί είναι πιο ενυδατική για το σώμα μας. Mm. Γι' αυτό τα χειροποίητα σαπούνια είναι πιο ευχάριστα στο δέρμα και στη χρήση του από εμάς. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όποιος έχει απορίες και θέλει να περάσει από το περίπτερό σας, το οποίο έχει αριθμό... Το περίπτερο το νούμερο 48 είμαστε, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Έχετε λίγη ώρα λίγη ακόμα. Λίγη ώρα, ναι, μέχρι τις 9. Προλαβαίνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Για μουσική, επιστήμη, για ταξίδια, για την παρέα, για θέατρο, διασκέδαση, για νέες κυκλοφορίες, κινηματογράφο, για συνεντεύξεις, για σαρδάμ, το περιβάλλον, για διαγωνισμούς, για ενημέρωση, για διάλογο. Τι είπατε? Λέω, για διάλογο. Για το Πανεπιστήμιο. Ακούς ΑΠΕΦΕΜ. Εδώ, ακούς τα πάντα.